Επιστροφή στα στούντιο του Λίμπερο 107 και 4 στα FM. Ε, Μιχάλης Νικολαίδης στο μικρόφωνο, ακούτε την εκπομπή Αλληλούια. Μας ακούτε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τη συχνότητα του Λίμπερο. Η εκπομπή Αλληλούια είναι μια προσφορά από τα έπιπλα Παπαϊωάννου, τους οποίους θα τους βρείτε στην Ευκαρπία, στην οδό Αθηνάς τσακύρι ε, 6. Εκεί όπου μπορείτε να πάτε να σχεδιάσετε τα έπλα των ονείρων σας, θα τα πάρετε σε πολύ καλές ε, τιμέ Μάλιστα σήμερα ε, βρέθηκα σε ένα φιλικό ε, έτσι σπίτι και ρωτούσα για την κουζίνα και τα λοιπά και λέω παιδιά λέω πού την κάνετε την κουζίνα σας και μου λέει ένα στην ευκαρπία άλλο ποιο μου λέει στον Παπαϊωάννου και όντως πραγματικά ήταν μια εξαιρετική κουζίνα όχι μόνο κουζίνα όμως ε, και σαλόνι και κρεβατοκάμαρα και παιδικό δωμάτιο ό,τι έπιπλα χρειαστείτε ο Παπαϊωάννου είναι ο άνθρωπός σας στην ευκαρπία στην Αθηνά στη Τσακυρί Έξι εκεί στο κεντρικό δρόμο τη Ευκαρπία, όπω βγαίνει από την περιφερειακή, Εκεί όπου μπορείτε να πάτε να τα σχεδιάσετε βασισμένα στι απαιτήσει του χώρου σα, τα έβλα και να τα πάρετε πολύ γρήγορα και σε τιμέ πολύ καλέ και με ευκολίε. Πληρωμή στο τηλέφωνο τη επιχείρηση είναι το 2310 68 36 63. Να θυμίσουμε για του φίλου που κινούνται αυτή τη στιγμή στο περιφερειακό, αλλά και για όσου βρίσκονται στο αυτοκίνητο, ότι έχει γίνει ένα ατύχημα ε, στην ε, περιφερειακή στο ρεύμα από δυτικά προ ανατολικά. Ε, μετά ε, το τούνελ στα Κωνσταντινούπολητικά έχει διπλώσει τα Λίκα, η οποία είναι στη μέση του δρόμου και έχει περάσει και στο αντίθετο ρεύμα. επομένως σε εκείνο το σημείο κίνηση στην κατηφόρα ε, μετά το τούνελ, ε, προσέξτε ε, λίγο οι οδηγοί. Και όσοι ε, είναι να σκέφτεστε να πάτε περιφερειακή, μην πάτε γιατί εύλογο είναι να έχει κίνηση ε, λόγω τη διακεκομμένη ε, κυκλοφορίας ε, αυτά ε, σχετικά με το ατύχημα στην Περιφερειακή. Θα αλλιεύσω περισσότερε πληροφορίε αργότερα να δούμε τι έχει γίνει. Ε, α ελπίσουμε να μην υπάρχει κάποιο σοβαρό τραυματισμό ε, ανθρώπου και να είναι όλα υλικέ ε, ζημιέ. Ε, πάμε να δούμε το live του στοιχήματο στην ώρα που. Α, το live του στοιχήματο. Το, γενικότερα τα παιχνίδια, τι παίζεται αυτή τη στιγμή ε, στην Ευρώπη. Στην Jupiler League στο Βέλγιο, Μπίρσοντ Ulrich. Uh, ο Στάνδη 0-0 στο 16 είναι αυτό το παιχνίδι. Ε, uh, στις 10 για την Γαλλία και τη Λίγκο Αν θα ξεκινήσει το Marseille uh, Πάμε να δούμε τα τελικά τη Super League Τα είπαμε και πριν Ματεώθηκε το Παναθηναϊκός Ξάνθη 0-0 στο 6 λεπτό Αύριο θα ξεκινήσει ακριβώ από το ίδιο λεπτό uh, Για να κλείσει έτσι και τυπικά uh, Το φετινό πρωτάθλημα της Super League Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 0-2 Ο Αστέρα Τρίπολης είναι uh, Στο Europa League Πανιώνιος Λεβαδιακός 2-0 και Πας Γιάννενα Ολυμπιακός 3-0 στο σκορ της αγωνιστικής. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος πραγματικά είναι η απόλυτη αποκαθήλωση Α, και εντάξει βέβαια είναι μια ομάδα η οποία έχει κερδίσει πάρα πολλά πρωτοθύματα άλλα δίκαια άλλα άδικα ε, αλλά παρόλα αυτά ε, δεν είναι σε, δεν, φέτος ειδικά και πέρσι αλλά φέτος δεν έδειχνε ομάδα η οποία ε, δύναται να, να πρωταγωνιστήσει στο πρωτάθλημα. Για την γάμα εθνική και, την, ε, και το, παιχνίδι του Ηρακλή, ο Ηρακλής κέρδισε 1-0 των Απόλων Παραλιμνίου. Ε, για τη Λαλίγκα στην Ισπανία, νωρίτερα ε, Μάλαγα Λαβές 0-3, Ατλέτικο Μαδρίτης Εσπανιόλ 0-2, να τα βγάλουμε αυτά τα παιχνίδια ε, από το κουπόνι μας. Ε, η Λασπάλμα αυτή τη στιγμή Χάνει 0-1 από την Χετάφε ε, με γκολ του Άγχελ στο 88 λεπτό. Έπειτα από assist του α, Μολίνα και ε, είναι ήδη υποβιβασμένη η Λασπάλμα. Η Χετάφε, ε, εάν παραμείνει το αποτέλεσμα, ε, περνάει τη Σεβίλη ένα πόντο. Η Σεβίλη όμως έχει ένα παιχνίδι λιγότερο ε, και παίζει με την Ρεάλ Μαδρίτης ε, το επόμενο παιχνίδι της. Ε, οπότε έχει ψωμί γιατί τη Χετάφε αυτή ε, η νίκη και το πετυχαίνει η ε, χετάφε ε, Και φυσικά σε ε, μισή περίπου ώρα, σε 25 λεπτά ξεκινάει και το ε, κλασικό ε, της Βαρκελόνης Βαρσελόνα-Ρεάλ Μαδρίτης, 10 παραδέρτο ε, ξεκινάει και αυτό το πολύ μεγάλο τέρμπι Νωρίς το μεσημέρι και το έχετε ξανακούσει ε, Η Νάπολη πέπεσε σε δεύτερη γκέλα ε, αυτή τη φορά μετά τη Φιωρεντίνα ε, ήρθε η Σόπαλη με την Τωρίνο 2-2 και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ε, εάν η Ιουβέντους κερδίσει ή πάρει έναν βαθμό να στεφτεί και τυπικά ε, πρωταθλήτρια στην σέρια ε, εκεί όπου ε, στη βαθμολογία και στην κορυφή ε, η Ιουβέντους έχει 91 βαθμούς και με δύο παιχνίδια να απομένουν για το πρωτάθλημα και πρακτικά ψέματα λέω το έχει κερδίσει ήδη η Juve στο πρωτάθλημα καθότι και στα γκολ υπερτερεί στην διαφορά των τερμάτων επομένως και στην ισοβαθμία η γιουβέ είναι αυτή η οποία έχει στεφτεί από σήμερα πρωταθλήτερια Ιταλίας επομένως τα δύο επόμενα παιχνίδια αποκτούν εθιμοτυπικό χαρακτήρα για τις κορυφές ομάδες. Ε, υπάρχει, ε, θα λέγαμε έτσι, ένα ενδιαφέρον για το Champions League μεταξύ Ιντρ και Ρώμα, αλλά η Ρώμα έχει παιχνίδι λιγότερο ε, και κερδίζοντας ε, την Κάλιαρη ε, θα... Ε, έτσι θα είναι η ομάδα η οποία θα κλείσει την τετράδα του Champions League για την ε, σέρια. Ε, και έτσι λοιπόν ε, αυτό ήταν το ένα από τα νέα της ημέρας ε, για την ε, Ιταλία και όπου η Νάπολη παρότι είχε ε, κατάφερε να βγάλει διπλό στο Juventus Stadium ή Allianz ε, Stadium όπως λέγεται ε, με δύο ε, γκέλε δίνει στα έφη πρωταθλήτρια την, α, την Juve. Α, δεν α, νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση ε, ε, να αλλάξει κάτι εκεί πέρα στην Ιταλία. Ε, εν τω μεταξύ, ε, όπω είπαμε και στην, ε, στο προηγούμενο μισάωρο τη της, ε, της εκπομπή, ε, συνεχίζει τη μάχη ε, για τη ζωή του ο Σερ Άλεξ Φέργκισον. Ε, ο Σκοτσέζος ο τεχνικός είχε μπει στο νοσοκομείο για να κάνει χειρουργική επέμβαση εξαιτία μιας εγκεφαλικής αιμορραγίας, κάτι το οποίο είναι πολύ σοβαρό. Αυτό βέβαια. Η κατάστασή του είναι κρίσιμη αλλά σταθερή. Η οικογένειά του βρίσκεται δίπλα για να τον στηρίξει, αλλά όχι μόνο η οικογένειά του ευχές έχει από όλο τον κόσμο και φυσικά ποιος άλλος ένας παίκτη ο οποίος επί της ουσίας, είναι ποδοσφαιρικός γιος του Φέρικουσον, ο Ρονάλντο ένας εκ των δύο κορυφαίων ποδοσφαιριστών αυτή τη στιγμή αλλά και ένας εκ των κορυφαίων στην ιστορία του ποδοσφαίρου ευχήθηκε και αυτός με τη σειρά του με ανάρτηση στα social media, στον Σερ να ξεπεράσει Τη μάχη που δίνει για τη ζωή και να γίνει γρήγορα α, καλά. Ε, συγκεκριμένα δήλωσε οι σκέψει και οι προσευχέ μου για σένα, καλέ μου φίλε. Μην είναι δυνατό coach. Αυτά δήλωσε ο Ρονάλτο. Δεν τον ξέχασαν όμω τον Φέρνγκουσον και οι οπαδοί της Manchester City, η οποία α, έκανε φιέστα πρωταθλήματο απέναντι στη Χάντρεσφιλτ σήμερα. Ε, Όμω ε, κάποιοι φιλάθλοι των ε, Citizens είχαν ένα διαφορετικό μήνυμα ε, να μοιραστούν με όλο τον κόσμο. Μετά τη λήξη τη αναμέτρηση με την City, ε, τη City με τη Huddersfield, ε, αρκετό κόσμο που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο του Ιτχαντ για να πανηγυρίσει. Ανάμεσα σε αυτού που μπήκαν, ξεχώρισαν δύο παδί της ε, τη City, οι οποίοι παρά τη χαρά του για το πρωτάθλημα. Ε, δεν ξέχασαν τον Σενεράλεξ, κρατούσαν ένα συγκινητικό μήνυμα ε, το οποίο επί της ουσίας, έλεγε το ποδόσφαιρο στην άκρη γίνε καλά φεργή. Football aside, get well φεργή. Ε, συγκεκριμένα εντάξει, αυτά ε, σε ένα άθλημα το οποίο ε, τέλος πάντων ε, χυμαζ, χυμάζεται από ε, hooligans και από καφρους και από τέλος πάντων, φανατικούς και τα λίπα, καλό είναι ε, να έχουμε και ε, να βλέπουμε και τέτοιες Uh, εικόνες. Εν τω μεταξύ ε, είχε εχθές απονομή πρωταθλήματος για την Nike οι οποίοι το πήγανε κιόλας uh, στο uh, πώς το λένε uh, στο τελικό του Champions League στο μπάσκετ εκεί όπου η Nike στο ημίχρονο προηγείται uh, με 9 πόντους 44-53 της Μονακό uh, για τον τελικό του Champions League στο μπάσκετ ε, και ένας ε, δεν τον έχω σε πολύ μεγάλη εκτίμηση γενικά ε, σαν, ε, σαν άνθρωπο αλλά νομίζω ότι αυτά που είπε τέλος πάντων δεν αρμόζουν σε έναν βουλευτή του ελληνικού κοινοβουλίου ο λόγος φυσικά για τον ε, Γρηγόρη Ψαριανό ε, ο οποίος ε, αν δεν κάνω λάθος είναι βουλευτής που εκλέχτηκε με το ποτάμι, ε, θα σας γελάσω, αλλά τέλος πάντων είναι ενεργεία βουλευτή ο, ο Γρηγόρης ο Ψαριανός ε, και έκανε μια ανάρτηση α, στα social media, ε, στο facebook συγκεκριμένα, ε, η οποία ε, νομίζω είναι και γνωστός αεκτής ο Ψαριανός, αλλά με την ανάρτησή του, ε, πέρα από, τον, ε, από τους φιλάθλους του ΠΑΚ, νομίζω ότι... Και όλοι οι. Τέλο πάντων, ένα πολύ μεγάλο μέρο τη ε, της ποδοσφαιρική Ελλάδα μπορεί να έχει θέματα. Ε, γιατί ε, πέρα από το να έτσι μιλάει με υποτιμητικά λόγια για τον ΠΑΟΚ ε, της τη Θεσσαλονίκη και να λέει για έτσι, εκλεκτικές σχέσεις με κόκαλ και τα λοιπά, έβαλε μέσα α, και την ΑΕΛ έβαλε μέσα και τον Ολυμπιακό ε, λέγοντας πως πάω Ολυμπιακός και ΑΕΛ επί της ουσίας έχουν στερήσει έξι πρωταθλήματα από την ΑΕΚ μάλιστα δεν θα... εντάξει είσαι βουλευτής, οκ, okay. να, να μιλάει κόσμος να μιλάει ελεύθερα δεν θα είχα πρόβλημα να το πει με πιο κόσμιο τρόπο ε, ο Γρηγόρης ο Ψεγανός. άλλωστε σε αυτή τη χώρα ο καθένας ε, μπορεί να δηλώσει ε, ό,τι θέλει και να είναι αυτό που έχει δηλώσει ο καθένας μπορεί να ε, να πιστεύει ότι θέλει και ο καθένας γενικότερα ε, μπορεί να, ε, να, να, πιστεύει και να το... Έτσι πώς να το πω, να, να, ζει τη ζωή του και μέσα σε ένα ψέμα. Αυτό δεν είναι ούτε ε, καινούριο, ούτε έτσι, πώς να το πω, περίεργο για την Ελλάδα. Αλλά από ένα βουλευτή, έτσι, ο οποίος εκπροσωπεί όλους τους Έλληνες, αλλά εντάξει τώρα αυτά είναι να είχαμε να λέγαμε, στην Αθήνα έκλαγε το ψαριανός, ε, από ένα βουλευτή θα περίμενα καλύτερη ε, ε, έτσι, γλώσσα. Νομίζω ότι είναι επιλήψιμο ε, το, το μήνυμα. Το πάση περιπτώσει έχει γίνει ένα σούσουρο εκεί στα social media και γενικότερα είναι ένα θέμα το οποίο και αυτό ε, έτσι, απασχολεί την, ε, ε, την αθλητική και πολιτική επικαιρότητα γύρω από το πρωτάθλημα του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα και γενικότερα ε, έτσι, την, την, αθλητική και την πολιτική ζωή του τόπου. Πάμε να δούμε ε, τα αποτελέσματα. Λοιπόν, πάλμας και Τάφε τελικό. Η Χετάφε μπαίνει δυνατά στην διεκδίκηση Ευρωπαϊκού Εισιτηρίου. Ε, αυτό λοιπόν από τη Λαλίκα το βγάζουμε και αυτό. Ε, για την Τζούπλερ League δεν έχει αλλάξει τίποτα. Στον Πίρσο του Ήρικ ο Στάνδι είναι στο 0-0 το παιχνίδι. Το Λούκα Μονάρκα ε, για την Κλαουζούρα και την Πριμέρεια Division στο Μεξικό 1-0 παραμένει το παιχνίδι. Ενώ για την Πριμέιρα Λίγκα ε, στην Πορτογαλία Τσάβες Μαρίτιμο ε, το παιχνίδι βρίσκεται στο 3 ενα Είπαμε νωρίτερα τελικό Ακισάρ Μπελντιγίγια, Γαλατά Σαράι 1-2. Η Γαλατά Σαράι θέλει μία νίκη στα επόμενα δύο παιχνίδια για να στεφτεί ε, πρωταθλήτρια ε, στην ε, Τουρκία. Και φυσικά ε, στο μπάσκετ ε, για τον τελικό του Champions League μονακό ΑΕΚ 44-53. Ε, έτσι Οι Κεντρινόμαυροι, ε, της τη Αθήνα ε, έχουν ένα καλό προβάδισμα. Βέβαια, έχουμε ακόμα ε, 20 αγωνιστικά λεπτά και με το παιχνίδι να είναι πολύ ψηλά και τη μονακό να είναι μια πολύ επικίνδυνη ομάδα, δεν νομίζω ότι μπορούμε να, να έχουμε σίγουρο τίποτα. Πάμε σε ένα διάλειμμα αφού υπενθυμίσουμε ότι ο χορηγό εκπομπή μα είναι τα έπλα Παπαϊών στην Ευκαρπία, στην Αθηνά, στη Σακύρια, στο κεντρικό δρόμο τη Ευκαρπία, εκεί όπου α, μπορείτε να σχεδιάσετε τα, εύκολα, τα έπιπλά σα εύκολα, να τα πάρετε γρήγορα, να τα πάρετε ε, σε πολύ καλέ τιμέ και με εύκολη πληρωμή. Τηλέφωνο τη επιχείρηση 2310 68 36 63. Καλησπέρα και πάλι. Τελευταίο μισάωρο τη εκπομπή Αλληλούια εδώ από τη συχνότητα του Λίμπερο στου 107 και 4 στα FM και βλέπω μια φωτογραφία έτσι στα social media από την περιφερειακή οδό εκεί στο ύψος της Άνω Τούμπας μετά είπαμε τα κουστότινου πολίτικα με κατεύθυνση ανατολικά έχει κλείσει εντελώ ο δρόμος υπάρχει πολύ μεγάλη κίνηση σταματάνε τα αυτοκίνητα και απ' την άλλη γενικότερα όσοι μπορείτε φίλοι Θεσσαλονικής αποφύγετε την περιφερειακή ε, οδό Θεσσαλονίκης έχει διπλώσει μια ταλίκα μετά την, α, την, αε, την, αερογέφυρα θα λέγα, το, μετά το, α, το τούνελ εκεί στα Κωνσταντινοπολίτικα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά ε, και έχει κλείσει ο δρόμος ε, όσοι μπορείτε να αποφύγετε την περιφερειακή να την αποφύγετε. Έχουμε εικόνα και από το Camp Nou το οποίο είναι κατάμεστο με ένα υπέροχο κορεό των φίλων της ε, Μπαρσελώνα Uh, οι οποίοι uh, έτσι, uh, υποδέχονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την πρωταθλήτρια uh, ομάδα τους uh, στην, uh, uh, στην έδρα της και φυσικά τη μεγάλη, τη μισητή uh, αντίπαλο την Ρεάλ Μαδρίτης uh, Μιχάλης Νικολαίδης στο μικρόφωνο, Βασίλης Καβαδία στην κονσόλα του ήχου Εκπομπή Αλληλούια uh, Πάμε να δούμε λίγο τις δεκάδες uh, των ομάδων οι οποίε βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο για την Μπαρσελόνα, Τέρ Στέγγεν κάτω από τα δοκάρια Ουμπτυτή και Πικέ ε, στο κέντρο τη άμυνα με τον Άλμπα στα αριστερά και τον Σέρχι Ρομπέρτο στα δεξιά. Α, μπροστά από του ε, δύο κεντρικού αμυντικού ο Σέρχιο Μπούσκετ ε, σαν κόφτη, ε, με ε, ράκι τη Νιέστα ε, και κουτίνιο. Uh, να είναι uh, έτσι, η τριάδα των, uh, των χαβ Δεν μπορώ να πω ε, uh, ποιο παίζει πού, μια και οι τρει είναι παιχταράδε και γενικότερα η Μπαρσελόνα έχει τη λογική στο κέντρο να εναλλάσσουν την παίκτε τη. Στην επίθεση μπροστά, Λιονέλ uh, Μέση και ε, Λουί Σουάρε. Αυτή είναι η εντεκάδα της Μπαρσελώνα για την Λεράλ Μαδρίτης και η Λερονάβας κάτω το Δοκάρια. Ράμος και Βαράν ε, οι δύο ο center back για, την, για τους Μαδριλένους Μαρσέλο στα αριστερά, Νάτσο ε, στα δεξιά ο Κασεμίρο Κόφτης με τους Μόντριτς ε, κρόσ ε, έτσι να τον πλαισιώνουν σαν πλάγι χαφ, Μπέιλ ε, και Ρονάλντο ε, στα δεξιά και στα αριστερά με τον Καρίν Μπενζεμά να είναι ε, στην κορυφή της επίθεσης για τους Μαδριλένους σε Λιγότερο από ένα λεπτό θα ξεκινήσει ε, αυτό το παιχνίδι, θα είμαστε εδώ πέρα συντονισμένοι, μείνετε και συντονισμένοι για να ακούσετε ε, την εξέλιξη αυτού του σπουδαίου α, μάτς. Ε, όπως είπαμε, ε, αναμένουμε και το Marseille για, για να κλείσει και η λίγκα. Α. Ε, λίγο πριν το ημίχρονο στο Βέλγιο, α, Beershot, Ulrich, ο Στάνδη παραμένει στο 0-0. Έχει ξεκινήσει το Tigre Nanus για την Super League της Αργεντινής 0-0 στο 15ο λεπτό. Για την Primera Division του Μεξικό η Toluca εξακολουθεί να προηγείται 1-0 της Μονάρκας. Ενώ για την Primera League στην Πορτογαλία Τσάβες Μαρίτιμο το σκορ παραμένει 3-1. Έχει ξεκινήσει η τρίτη περίοδος του τελικού του Champions League μεταξύ της ΑΕΚ και τη της Μονακό. Έχουν πλησιάσει πολύ η Μονεγάσκη. 55-58. Ε, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο έκτο λεπτό της τρίτης περίοδου. Ε, υπάρχουν ακόμα έτσι, 14 λεπτά σε αυτό αγωνιστικά λεπτά σε αυτό το παιχνίδι για να δούμε ποια ομάδα θα στεφθεί κυπελούχο κυπελούχος Ευρώπης για το Champions League. Κίνησε λοιπόν το, το κλάσικο μόλις ε, έτσι, η μπάλα είναι στην κατοχή τη Μπαρσελόνα. Ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, ελπίζουμε να δούμε. Ε, βέβαια έχει κρυθεί το πρωτάθλημα. Α, δεν έγινε το πασίγιο ε, όπω άλλωστε ήταν αναμενόμενο όπω μα είχαν προειδοποιήσει οι ηθήνοντε τη Ρεάλ. Ε, Μαδί τη γκολ για την Τσάβε ε, απέναντι στη Μαρίτιμο στην Πορτογαλία 4-1. Ε, ο Περέιρα με πέναλτι διπλασίασε τα προσωπικά του ε, τέρματα και διεύρυνε έτσι περισσότερο το προβάδισμα της ομάδας του απέναντι στην Δίσμηρη την Μαρίτιμο, ε, στην, ε, στην Αθήνα και ε, γίνεται σπουδαίο μάτς 59-61 μονακό ΑΕΚ ε, είναι πολύ κοντά το πόντο ε, πάει το παιχνίδι ε, για την ανάδειξη του, ε, του κυπελούχου. Ε, εν τω μεταξύ, ε, έτσι, είχαμε και ένα ποστάρισμα ε, από την επίσημη ΠΑΕ ΠΑΟΚ στο Twitter. Ε, στο Twitter είναι, ναι, στο Twitter είναι, καλά, είδα, είδα το layout, δεν είδα, ε, δεν το διάβασα ποιο είναι ε, η οποία έτσι έκανε μια αναφορά ε, εκφράζοντα την ενόχλησή της για τον τρόπο που κρίθηκε το φετινό α, πρωτάθλημα η, συγκεκριμένα το tweet ήταν ως εξής έκλεισαν την τούμπα για 10 αγώνες άλλος ένας δεν άρχισε ποτέ και ένας δεν τελείωσε ο Πάο και χωρίς τη δυναμή του τον κόσμο του νίκησε τους πάντες μέσα στο γήπεδο θυμηθείτε όλε τι μεγάλε στιγμέ τη φετινή σεζόν στην έδρα τη ομάδα και έχει φυσικά ένα βίντεο με τι στιγμές ε, αυτές. αυτέ. Ε, γενικά νομίζω ότι το φετινό πρωτάθλημα ακόμα, ακόμα και έτσι οι υγιώς σκεπτόμενοι φίλοι τη ΑΕΚ θα θελήσουν να το ξεχάσουν άσχετα που η ομάδα του στέφηκε πρωταθλήτρια καθότι ε, είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο σηκώνει πάρα μα πάρα πολύ ε, συζήτηση. Ε, αλλά εντάξει νομίζω ότι τώρα ε, καλό είναι και εκεί πέρα στον ΠΑΟΚ για το καλό το δικό τους βασικά της, της ομάδας και τα λοιπά και την ε, καλή προσπάθεια που κάνανε ε, φέτος ε, να μην μείνουν σε αυτό ε, που έγινε όντως έγιναν πολλά και διάφορα και έτσι γενικότερα ε, γίνανε πολλές ομορφιές εντός εισαγωγικών το αν έχει ευθύνη δεν έχει ευθύνη ο Παουκ, εγώ θεωρώ προσωπικά ότι έχει ευθύνη όχι ο ΠΑΟΚ σαν ε, γενική λέξη, άτομα συγκεκριμένα μέσα από τον οργανισμό του ΠΑΟΚ οι οποίοι ε, στους συγκεκριμένους δύο αγώνες, τέλος πάντων οι οποίοι ε, δεν ξεκίνησε ο ένας και ο άλλος δεν τελείωσε ε, έχουν ευθύνη ε, άτομα μέσα από τον ΠΑΟΚ που έγινε αυτό. Αλλά δεν είναι επί της παρούσεις. Εγώ προσωπικά ε, θεωρώ ότι είναι ένα πρωτάθλημα που θα μπορούσε να έχει κερδίσει πολύ εύκολα ο ΠΑΟΚ εάν υπήρχε ε, αν υπήρχαν μείον δύο ε, πράξεις πρακτικά για μένα ο ανεγκέφαλος φίλος που πετάει το ε, ρολό ε, της Ταμιακής στον Καρθία ε, του Ολυμπιακού και μάλιστα το πανηγυρίζει κιόλα, έτσι που τον πέτυχε δηλαδή ε, τι να πω τι να μπορεί παλίκαρε ε, εντάξει Οκ, okay, άσχετα τώρα τι έκανε ο άλλος ε, και αν ε, ήταν για εντατική κτλ δεν το πέταξε το χαρτάκι μαζί με τον υπόλοιπο κόσμο, το πέταξε επί τούτου για να πετύχει. Εντάξει, όλα τα άλλα είναι τα λοιπά. Τι θα κάνει ο Ολυμπιακό. Μιλάμε για την ομάδα του Ολυμπιακού, δεν μιλάμε για καμιά άλλη ομάδα. Έτσι. Ε, όταν έχει, ε, υπάρχει αυτή η προϊστορία κτλ. Είναι νομίζω πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να τα είχαν, ε, έτσι, να προστατεύσει λίγο καλύτερα ε, την ομάδα τους. Και δεύτερο συνεχόμενο, Μπαίνει μέσα ο πρόεδρο σε ένα παιχνίδι το οποίο είχε ακόμα 5-6 λεπτά μεταξύ μα για να παιχτεί Ποδόσφαιρο! Με μια άκη η οποία δεν ήταν και κάτι το ιδιαίτερο σε το παιχνίδι. Σε ένα πολύ μικρό παιχνίδι και διακόπτει, διακόπτει το παιχνίδι. Νομίζω και το είχα πει και παλιότερα ότι ήταν λάθο κίνηση από τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ. Γιατί εκείνη τη στιγμή, εντάξει, καταλαβαίνω, ο άνθρωπο έχασε την. πώ την ψυχραιμία του. Έτσι, αλλά πολύ σωστή κίνηση του Βιερίνια. Υπήρχε ακόμα χρόνο να παιχτεί παιχνίδι μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Έτσι. Αλλά ακόμα και με Χ, υπήρχαν παιχνίδια μετά και ο Πάοκ, βάσει εικόνα αγωνιστική, όντω ήταν καλύτερο από την ΑΕΚ φέτο. Η ΑΕΚ, μια ΑΕΚ η οποία πήρε το 150% από αυτό που μπορούσε να πάρει. Και ευνοήθηκε φυσικά σε αρκετά παιχνίδια, αλλά και ήταν και πάρα πολύ τυχερή φέτος. Έτσι, αλλά ο ΠΑΟΚ που στο γήπεδο ήταν καλύτερος έπρεπε να δείξει εκείνη τη στιγμή όλος ο οργανισμός και ο πρόεδρος εμπιστοσύνη στην ομάδα και να μην μπουκάρει έτσι ε, μέσα στο γήπεδο στερώντας ε, τη δυνατότητα στου παίχτε του να, ε, να παίξουν ε, το παιχνίδι. Και νομίζω ότι και φυσικά εγώ εννοείται ότι ε, περιμένω και σε επόμενα πρωταθλήματα, εάν και εφόσον γίνουν αυτά τα οποία γίνανε φέτο, να υπάρχουν αντίστοιχε ποινέ. Να υπάρχει δηλαδή και δικαιοσύνη. Έτσι. Δεν μπορεί να, ε, να μπει π.χ. μελλοντικά παράγοντα μέσα στο γήπεδο διακόπτοντα το παιχνίδι και να μην υπάρξει αντίστοιχη ποινή με αυτή που έφαγε ο Πάοχ φέτο. Θα το θεωρώ τεράστια αδικία. Αλλά όταν διακόπτεται ένα παιχνίδι με υπετιότητα του Προέδρου, τι περιμένετε ρε παιδιά. Νομίζω δηλαδή ότι μείον δύο. Άσκευτες να το πω, ε, άτυχες ε, να το πω, ε, στιγμές. Φέτος ο παόκ θα έχει του πρωταθλητής. Έτσι, και αυτή τη στιγμή θα μιλούσαμε τελείως διαφορετικά. Ε, παρόλα αυτά, έγινε μια πολύ καλή προσπάθεια από την ομάδα του παόκ. Νομίζω ότι δεν πρέπει να σταματήσει η προσπάθεια, δεν πρέπει να ε, και η διοίκηση και ο κόσμος από τον τρόπο με τον οποίο χάθηκε το πρωτάθλημα Φέτος υπάρχει και ένα Champions League ε, στη μέση. Νομίζω ότι πρέπει να διατηρηθεί ο κορμός ε, της ομάδας φέτος. Νομίζω ότι πρέπει να διατηρηθεί ο Λουτσέσκου. Θα τα ακούσετε βέβαια από το ρεπορτάζ των τον ρεπόρτερ του Πάουκ εδώ από τη συχνότητα ε, του Λίμπερο. Ε, είναι κάτι, είχε μια πολύ καλή σεζόν ο Πάουκ, έκανε πρωταθλητισμό ε, και νομίζω ότι ε, θα πρέπει να συνεχίσει στα ίδια χνάρια και να μην αποθαρρυνθεί ε, από τον τρόπο με τον οποίο τον ατυχεί τρόπο με τον οποίον χάθηκε ε, το φετινό πρωτάθλημα. Εδώ μεταξύ πάμε σε μια άλλη ε, γωνιά ε, έτσι, της ποντοσφαιρικής ε, υφηλίου. Ε, όπως ε, πιθανότητα θα έχετε μάθει ε, ο Στίβεν Τζέραρτ ε, ε, ξεκίνησε, ε, ανέλαβε την ε, τεχνική ηγεσία των Rangers ε, Της Γκλασκόβης α, Και ήδη Τα μεταγραφικά σενάρια στο Ηνωμένο Βασίλειο Δίνουν και παίρνουν Σύμφωνα με αρκετά δημοσιεύματα ε, Έτσι των ε, Πολύ γλαφυρών εφημερίδων ε, τη, Του Ηνωμένου Βασίλειου Εκεί έχει βγει και ο κίτρινος τύπος ε, Συγκεκριμένα ε, Ο πρώην αρχηγός της Λίβερπουλ Θα πάρει βοήθεια από την αγαπημένη του ομάδα Και τον Γιούργεν στο ξεκίνημά του. Η βοήθεια αυτή φυσικά μεταφράζεται σε μεταγραφική ενίσχυση. Συγκεκριμένα ο παλέμαχο ποδοσφαιριστή που διατέλεσε και αρχηγό των α, τριών ερενταριών επί σειρά ετών έχει βάλει στο μάτι των Σολάνκε. Πληροφορίε από τον νησί αναφέρουν ότι οι κόκκινοι θα δώσουν δανεικό ε, τον ε, 20χρονο φόρο στον ε, Τζέραρτ, ενώ δεν αποκλείεται και άλλοι ποδοσφαιριστέ οι οποίοι φυσικά είτε δεν υπολογίζονται ότι είναι prospects, αυτό που λέμε ε, να κάνουν το δρομολόγιο Λίβερπουλ και τα Άλλωστε δεν είναι α, έτσι και πολύ μακριά ε, αυτές οι, οι δύο πόλεις. Νομίζω ότι είναι έτσι μια καλή α, ευκαιρία ε, να, να, πώς να, το πω, να να δοκιμαστούν σε ένα ε, λιγότερο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα αλλά παρόλα αυτά σε μια top ε, ομάδα του συγκεκριμένου Όπω είπαμε, προηγουμένω το 7ο Σερί σκουντέτο σήκωσε ε, η Ιουβέντου μετά από την ισοπαλία τη Νάπολη ε, μέσα στην ε, ε, Τωρίνο. Ε, και συγκεκριμένα τη το δίνουν αυτό το σκουδέτο δύο ορκισμένοι εχθροί τη, καθότι και η Φιωρεντίνα η οποία ε, κέρδισε την Νάπολη στην προηγούμενη αγωνιστική και η Τωρίνο η οποία πήρε το Χ είναι ορκισμένη ε, εχθρή της Ιουβέντους 7η σειρή Ιουβέντους λοιπόν για την ε, για την Ιούβε για την ε, ε, μεγάλη κυρία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου αριθμός ρεκόρ στην ιστορία ε, του Ιταλικού ε, ποδοσφαίρου ε, και ε, έτσι, ε, όπω διαβάζουμε, ναι, είναι αυτό που είπαμε. Χρειάζεται έναν βαθμό στι δύο τελευταίε αγωνιστικέ, ε, η γιούβε Επί τη ουσία το έχει κατακτήσει. Ε, αυτά λοιπόν ε, και από μένα σήμερα. Ακούσατε την εκπομπή. Αλληλούια! Ε, εδώ από τα στούντια του Libberos 107 και 4 στα FM. Στο μικρόφωνο ο Μιχαήλ Άγγελο Νικολαίδη, νωρίτερα ήταν μαζί μα και ο Στάδη Νικολαίδη. Στην κονσόλα, στη ρύθμιση του ήχου, ο Βασίλη Ο Καβαδία. Ακολουθεί εκπομπή Ασφόρμα Βρεστήση με Τρέγια και Παπαντονίου μέχρι και τι 12. Η εκπομπή Αλληλούια ήταν μια προσφορά από τα έπλα Παπαϊωάνου με 50 και πλέον χρόνια προπηρεσία στον χώρο του επίπλου και με εξαιρετικέ κατασκευέ τόσο σε επαγγελματικού χώρου όσο και σε σπίτια. Ε, τα έπρεπε Παπαϊωάννου είναι εκεί στην Ευκαρπία, στην Οδό Αθηνά, στα Κύρια και σα περιμένουν για να πάτε να σχεδιάσετε. Να κατασκευάσετε και να τοποθετήσετε τα έπλα των ονείρων σα στο σπίτι σα, βασισμένα στι απαιτήσει του χώρου σα, κατασκευασμένα με την εγγύηση τη κατασκευή, τη ποιότητα κατασκευή των επίπλων Παπαϊωάννου, ε, με πολύ ποιοτικά υλικά και φυσικά θα τα πάρετε εύκολα, γρήγορα και με πολλές, ευκο... οικονομικά και με πολλές ευκολίες προορμήσεις. Το τηλέφωνο της επιχείρησης είναι το 2310 68 3663 να υπενθυμίσω και για τους φίλους στο περιφερειακό, στο ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά, έχει διπλώσει Νταλίκα εκεί μετά την, το τούνελ στα Κωνσταντινούπολιτικα, οπότε έχει μποτιλιάρει ο δρόμος θα λέγαμε, έχει διακοπεί η κυκλοφορία, Όσοι ε, το ακούτε μην πάντα από την Περιφερειακή για το δρομολόγιο σας ε, και όσοι είστε την Περιφερειακή προσέχετε ε, γενικότερα να μην ε, προκληθούν και άλλα ε, παραλκόμενα από αυτό το ατύχημα. Να έχετε ένα καλό ε, βράδυ Κυριακής, μια καλή εβδομάδα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μα με το Αλληλούια ε, για το επόμενο Σάββατο στι 7 το απόγευμα από τη συχνότητα του Λίμπερο. Καλό βράδυ.